Με την Υπουργό στην την κυρία Νίκη Κεραμέο, συνεχίζουμε. Καλή σήμερα, Καλή κυρία Νίκη. και ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Καλημέρα σα. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε από αυτή την νομοθετική ρύθμιση που έχει να κάνει με του αρνητέ γονεί. Η αλήθεια είναι ότι αρκετού μήνε από την έναρξη τη σχολική χρονιά βλέπαμε γονεί οι οποίοι απαγόρευαν στα παιδιά του να πάνε σχολείο, με αποτέλεσμα τα παιδιά να χάνουν τα, την, την εκμάθηση. Τώρα πια πάμε σε ποινική δίωξη. Σήμερα στη Βουλή ε, θα θα υπερασπιστώ διάταξη που έχουμε φέρει μαζί με το Υπουργείο Δικαιοσύνη, προκειμένου να προβλέπονται πλέον ποινικέ ευθύνε για όσου γονεί ή κρατούν τα παιδιά του μακριά από το σχολείο για οποιονδήποτε λόγο. Ε, να πω ότι είναι μεμονωμένε περιπτώσει, βεβαίω. Uh -huh. Αλλά κάθε περίπτωση μετράει. Και οφείλουμε, κατά τη γνώμη μου, να προστατεύσουμε το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. Υπήρχε uh -huh. τέτοια διάταξη, ήρθε. Υπήρχε μόνο με τον παλιότερα. Κορονοϊό, καταργήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Υπήρχε παλιότερα. Ήταν πτέσμα. Uh -huh. ε, και Τώρα, το τι ισχύει εδώ και δύο χρόνια ισχύει ότι πλέον το βλέπει κανεί στο πλαίσιο τη επιμέλεια. Δηλαδή, αν τυχόν ένα γονιό καλά το παιδί του και το στέλνει σχολείο, τότε η εισαγγελία μπορεί να εξετάσει σε τι βαθμό ασκεί σωστά την επιμέλεια ή όχι ο γονιό. Τώρα όμω προσθέτουμε σε αυτό και Μποχ. βάζουμε ποινικέ ευθύνε. Γιατί οφείλουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά. Α, δεν μπορεί α... δηλαδή. το πούμε πρακτικά. Ναι. Δεν μπορεί επειδή ένα γονιό δεν θέλει να κάνει self -test το παιδί του, το παιδί του να μην πηγαίνει σχολείο και να χάνει. Την, την, πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ναι. Σαν εικόνα αυτό, κυρία Κυραμέο, πώ θα γίνεται. Δηλαδή, θα λέει ο καθηγητή ότι εγώ είχα 10 μαθητέ. Θα σα πω είναι πειδί, η ολίπουν, Ειδοποιώ την Όταν αστυνομία, πάει η αστυνομία στο σπίτι του Τζούνου. Θα, και... Όχι, όχι, θα σα πω ποια είναι α. η διαδικασία. Εάν ο διευθυντή του σχολείου διαπιστώσει ότι ένα παιδί απουσιάζει για παρατεταμένη διάρκεια, α το πούμε ναι, έτσι, ναι. χωρί να υπάρχει κάποιο λόγο υγεία ή κάτι άλλο, ε, τότε το πρώτο βήμα είναι ότι καλεί του γονεί του κάνει μια συζήτηση να καταλάβει για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Και αν αυτό δεν, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε ο φάκελο πάει στην εισαγγελία. Πλέον η εισαγγελία να θα. έχει. δικαιοσύνη. Ακριβώ, αναλαμβάνει ναι. δικαιοσύνη. Και πλέον θα υπάρχουν και ποινικέ ευθύνε στου γονεί που επιλέγουν να αποκλείουν τα παιδιά του από τι Γιατί αυτό αυτού ναι. πρόκειται όμως από την εκπαίδευση. Άλλη, αυτό και αυτό αφορά και διάφορου ευαίσθητου άλλου πληθυσμού, δηλαδή αφορά και τα, τα παιδιά των Κοιτάξτε, Ρωμά. Κοιτάξτε, θυμίζω ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Uh -huh. Είναι υποχρεωτική στον yeah. Υπηαγωγείο, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Αυτό ισχύει για όλου. Γιατί υπάρχουν Που είναι χώρα ανεξάρτητα κρατήδια τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν σε πολλέ περιπτώσει. Αυτό ισχύει για άπαντε μέχρι και το γυμνάσιο. Θυμίζω uh -huh. ότι uh -huh. η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική μέχρι και το γυμνάσιο και θεωρούμε χρέο μα να προστατεύσουμε την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση. Μακάρι να εφαρμοστεί τώρα αυτό, αυτό ψηφίζεται πώς. σήμερα. Πάμε στην, ε, πάμε στην κατάσταση στα σχολεία, κυρία Υπουργέ, να μα πείτε πώ έχει το θέμα του κορονοϊού. Όσοι έχουν τα κρούσματα, τα ξέρετε, δεν τα μαθαίνετε από εμά. είχαν βγει διάφορε φήμε εδώ του τελευταίου μήνε. Τι οποίε διαψεύδαμε διαρκώ. Βεβαίω. Ε. Κλείνει 15 Νοεμβρίου, κλείνουν 16 Δεκεμβρίου. Είχαμε και συγκεκριμένε ημερομηνίε, δηλαδή. Ε, Καταρχά, δράτω τη ευκαιρία για να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στου εκπαιδευτικού μα, στου μαθητέ και στου γονεί. Γιατί χάρη σε αυτού έχουμε, θα έλεγα, υποδειγματική τήρηση των πρωτοκόλων στα σχολεία. Και όπω έχουμε δει νομίζω στην πράξη, τα σχολεία με αυτά τα πρωτόκολλα που έχουμε αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την πανδημία, δεν την οδηγούν. Uh -huh. ε, θα σα πω ενδεικτικά ότι στι τελευταίες δύο εβδομάδες είχαμε μείωση κρουσμάτων στα σχολεία κατά σχεδόν χίλια. Μείωση. Παρότι mm. η πανδημία είναι στη φάση που βρίσκεται, η οποία είναι μια δυναμική και ούτω καθεξή. Mm. Αυτό γιατί γίνεται, αφενό γιατί τα πρωτόκολλα τηρούνται πάρα πολύ καλά και αφετέρου, από τη μαθητική κοινότητα, την εκπαιδευτική κοινότητα, και αφετέρου, διότι θα σημίζω έχουμε πάρα πολύ τέστινγκ, πάρα πολλά τεστ. Mm. Εκτό το ότι όλο ο πληθυσμό όλος ο πληθυσμός κάνει δύο τεστ την εβδομάδα, επιπλέον αν υπάρξει κρούσμα σε τμήμα, οι στενέ επαφέ του συγκεκριμένου κρούσματο καλούνται να κάνουν 7 τεστ την εβδομάδα, όλα δωρεάν. Ναι. 7 τεστ. Uh -huh. Τα μισά εργαστηριακά, τα μισά self-test. Είναι μια συνειδητή απόφαση τη κυβέρνηση να επενδύσει πάρα πολύ στου αυξημένου ελέγχου. Γιατί. Γιατί είναι ένα χρυσό εργαλείο για να περιορίσουμε τη διασπορά όχι μόνο στα σχολεία, στην κοινωνία okay. ευρύτερα. Άρα, Άρα τα δεν πρόκειται να κλείσουν τα σχολεία, δεν, δεν υπάρχει αν... απολύτω. Το έχω πει ναι, πάρα γιατί... πολλέ φορέ. Πάμε και, ε, ε, όπω βλέπετε, παρά την έκταση τη πανδημία, παρά την παρούση, παρούσα φάση, έχουμε μείωση κρουσμάτων. Δεν υπάρχει απολύτω καμία συζήτηση. Το αντίθετο, προχωράμε πάρα πολύ καλά και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Και πρέπει να σα πω ότι στα πανεπιστήμια, για παράδειγμα, ο εμβολιασμό των καθηγητών πλέον έχει φτάσει στο 95%. 95%. 95%. 95%. Οι φοιτητέ έχουν υπερβεί. Είναι και φυσιολογικό βέβαια. Γιατί οι καθηγητέ είναι επιστήμονε και πρέπει να εμπιστευτούν την εμπειρία Εξ αρχή, πάντω, οφείλω επιστήμη. να πω Σωστό. ότι συνολικά η εκπαιδευτική κοινότητα, και μιλάω για εκπαιδευτικού και σχολείων και πανεπιστημίων, ανταποκρίθηκε μαζικά Σωστό, στο κάλυψη του εμβολιασμού. Ναι. Θυμίζω επίση ότι οι φοιτητέ είναι σε ποσοστό άνω του 83% εμβολιασμένοι. Ε, επίση, <laughs> οι, οι καθηγητέ στα σχολεία είναι σε πολύ ψηλό ποσοστό, <laughs> υπερβαίνει το 85%. Και μεθαύριο ανοίγει η πλατφόρμα και για τον εμβολιασμό των παιδιών. 5 έω 11 ετών. Πριν έρθουμε, ετών. Σε αυτό, πριν έρθουμε σε αυτό, να μείνουμε λίγο στο προηγούμενο που είπατε για το κλείσιμο των σχολείων. Από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Τσίπρα το πρότεινε και στη Βουλή να κλείνει το τμήμα τρει μέρε. Κοιτάξτε. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε. Ε, έχουμε ένα διτό χρέο. Αφενό να προστατεύσουμε την υγεία, τη, δη, τη δημόσια υγεία και την ατομική υγεία όλων ε, των μελών τη εκπαιδευτική κοινότητα και αφετέρου να διασφαλίσουμε τη διαζώση λειτουργία των σχολείων. Όπω σα είπα, ήταν μια πολύ συνειδητή απόφαση κυβέρνηση να επενδύσει πολλά χρήματα. Το λέω ξεκάθαρα. Επενδύουμε πολλά χρήματα σε αυτού του αυξημένου ελέγχου. Γιατί το κάνουμε για αυτού του δύο λόγου και για να προστατεύσουμε την υγεία όλων των παιδιών και για να ε, θωρακίσουμε τη διαζώση λειτουργία των σχολείων. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για κλείσιμο σχολείων. Το πώς θέμα πώς. είναι να πάρετε τα χρήματα που επενδύετε τώρα, να μείνουν τα χρήματα από τον κορονοϊό και να επενδυθούν στην παιδεία μετά. Κοιτάξτε, σα θυμίζω ότι έχουμε πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία από το Ταμείο Ανάκαμψη θα επενδυθούν στην παιδεία. στην παιδεία. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα διαδραστική πινάκια στα σχολεία. Πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό ναι. στον ψηφιακό μετασχηματισμό. άλλο ας πούμε, που λέει ο κύριο ναι. είναι ότι πρέπει να ανοίξουν τάξει, να μικραίνουν τα τμήματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή λιγότερο από το 0,01 ποσοστό σε κρούσματα. Έχουμε περίπου 15 τμήματα κλειστά σε πάνω από 85.000. Αυτό γιατί γίνεται, επειδή τηρούνται τα πρωτόκολλα και επειδή ακριβώ επενδύουμε τόσο πολύ σε αυτού του αυξημένου ελέγχου. Σα θυμίζω, όταν άνοιξαν τα σχολεία, λέγανε Α, σε μια εβδομάδα θα κλείσουνε, θα υπάρχει διασπορά. Ακούτε για διασπορά. Το σημα... Προφανώς όσο, η κοινω... όσο στην κοινωνία υπάρχει ο κορονοϊός και είναι και σε αύξηση, φυσικά θα υπάρχουν στα το... 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 σχολεία. Το μείζον ποιο είναι εδώ πέρα. Το μείζον είναι να περιορίσουμε τη διασπορά στα να, να, ρωτήσω κάτι άλλο που το, 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 έθεσε ναι, το ναι, τον κορονοϊό κατά Και να τον έσω επίσης, και πριν από τον εμβολιασμό πρέπει... μου επιτρέπετε, και yeah. ο εμβολιασμό όπου εκεί έχουμε δρόμο, και το λέω ευθέω, uh -huh. ε, θέλει προσπάθεια ο εμβολιασμό των μαθητών, να πω ότι στον εμβολιασμό των παιδιών του λυκείου ε, αγγίζουμε το 50% πλέον. Ωραία. Άρα έχουμε και εκεί αύξηση. Και την Παρασκευή λοιπόν ανοίγει η πλατφόρμα για τον, μετά από έγκριση και τη Ευρωπαϊκή Αρχή αλλά και τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό των παιδιών 5 έω 11, ε, 11, 11, ετών. Θα γίνεται με το 1 τρίτο τη δόση, mm -hmm. όπω όπως ξέρετε, και οι εμβολιασμοί ξεκινούν την επόμενη Τετάρτη. Την επόμενη Τρίτη. Όσα παιδιά κάνουν το εμβόλιο, ναι, ναι, επιλέξω, δεν θα κάνουν πλέον self-test. θα κάνουν self -test, έτσι. Θα μπαίνουν στο σχολείο ωραία. με το, με το Και να, να, να ανακοινώσω και από το κανάλι σα ότι την ερχόμενη Τρίτη Έχουμε προσκαλέσει την κυρία Θοδωρίδου, που είναι η πρόεδρο τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, και την κυρία Παπαϊβαγγέλου, παιδίατρο ναι. μέλος Επιτροπής των δικών, και μέλο τη Επιτροπή ειδικών. για να απαντήσουν σε ερωτήσει γονέων. Του έχουμε ζητήσει απλώ να απαντούν σε ερωτήσει. Η αλήθεια ερωτήσεις. είναι ότι υπάρχει αρκετή δυσπιστία. Κοιτάξτε, χρέο μα είναι να δώσουμε πληροφόρηση στου γονεί, στι οικογένειε. Mm. Και από εκεί πέρα οι οικογένειε θα λάβουν τι δικέ του αποφάσει. Η δική μου έχει λάβει απόφαση και πρέπει να σα πω ότι εγώ θα προστρέξω να εμβολιάσω τον γιο μου, ο οποίο είναι 5,5 ετών. Θα επιδιώξω να τον εμβολιάσω ευθύ αμέσω. Πρώτα απ' όλα για να προστατεύσω τον ίδιο. Okay. Ε, αλλά, αλλά, θεωρώ, έχοντα ακούσει πάρα πολύ του ειδικού, και γι' αυτό κάνουμε και αυτή την ειδική συνεδρία, γι' αυτό γίνεται για να απαντήσουν ακριβώ σε όλα τα ερωτήματα, εύλογα ερωτήματα, που μπορεί να έχει ένα οποιοδήποτε γονιό σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών. Αυτή λοιπόν η συνεδρία θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη και θα είναι live. Είναι πολύ σημαντικό. Θα είναι live σε όλα τα μέσα κοινωνική okay. δικτύωση. Όπω επίση να σα πω ότι μεθαύριο θα εκδοθούν και γραπτό ερωτήσει, συχνέ ερωτήσει και απαντήσει από του γιατρού για τον εμβολιασμό των παιδιών. Για τον παιδιών. εμβολιασμό των παιδιών. Ναι. Μάλιστα. Ε, Θε κάτι άλλο Όχι, για τον κορονοϊό. κορονοϊό Θέλω να ρωτήσω εγώ, κυρία Υπουργέ, πώ σα προβληματίζουν τα κρούσματα σχολικού εκφοβισμού. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει πολύ σκληρά περιστατικά. Δηλαδή, περιστατικά με ομοί βία. Και τι προτίθεται να κάνετε γι' αυτό, ε, πραγματικά. Και η ιστορία στο Αγρίνιο και ιστορίε εδώ στην Αττική με συμμορίε ανηλίκων. Πέφτει ξύλο στα σχολεία. Καταρχά, να πω ότι με ανησυχούν πολύ. Ε, και θεωρώ ότι είναι ανησυχητικά εν γέννη για την κοινωνία μα. Και θα έλεγα, εγώ διακρίνω δύο δρόμου αντιμετώπιση. Ο πρώτο έχει να κάνει στο βαθμό που απατολούν αξιόπινε πράξει. Προφανώ και επιλαμβάνονται τα αρμόδια όργανα όπω επιλαμβάνονται για κάθε αξιόπινη πράξη. Επλέον αυτό όμω, και αν το δει κανεί πιο μακροπρόθεσμα, επειδή το σχολείο έχει ένα καταλητικό ρόλο στη διαμόρφωση των ναι. παιδιών, πρέπει να σα πω ότι εκεί εστιάζουμε πάρα πολύ στο κομμάτι του, της εμπέδωσης κάποιων βασικών αρχών και αξιών από πολύ νωρίς. Από φέτο λειτουργούν σε όλα τα σχολεία τη χώρα μα αυτό που λέμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Ναι. Εκεί υπάρχουν κάποιε έννοιε που έχουν να κάνουν με το σεβασμό των άλλων, με το σεβασμό στη διαφορετικότητα, με, με τα όρια που θέτει ο καθένα στον εαυτό του. Αυτό αλλά τα όρια στην τα κοινωνία, άλλο. από ό,τι ξέρετε, επικρατούν Α... τα like, ε, κυρία Υπουργέ. Τώρα βίντεο. Και στα like με τα βίντεο, όλα αυτά γίνονται για να ανεβάσουν τι το στα, σχολείο στα ξεκινούν πολλά πράγματα. Και γι' αυτό και έχουμε χρέο, κατά τη γνώμη στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί μα είναι οι πρωταγωνιστέ στα μηνύματα, στα σωστά μηνύματα. Που εκπέμπονται προ τα παιδιά, ε, να ενσωματώσουμε και αυτέ τι έννοιε στο σχολείο. Το σχολείο δεν είναι μόνο για να σου μαθαίνει μαθηματικά, φυσική, ιστορία και αρχαία. Είναι για να σε καλλιεργεί και ω ένα υπεύθυνο πολίτη. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο έχουμε ενσωματώσει αυτέ τι νέε θεματικέ, τα νέα μαθήματα, να το πω πολύ απλά, mm -hmm. που εκφεύγουν λίγο των κλασσικών αντικειμένων. Uh -huh. Δεν θα κάνουμε μαθηματικά, ιστορία, φυσική, αρχαία, γυμναστική κτλ. Αλλά θα κάνουμε και άλλε έννοιε, όπω αυτέ που σα ανέφερα, και όπως... οι οποίε έχουν να κάνουν με το πώ λειτουργεί κανεί ένα κοινωνικό σύνολο. Άρα λοιπόν, αυτό έχει αρχίσει από φέτο. Να πω επιπλέον ότι έχουμε προσλάβει περισσότερου ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού yeah. στα σχολεία και να πω επίση ότι έχουμε καθιερώσει το που λέμε το σύμβολο σχολική ζωή, ο οποίο είναι ένα εκπαιδευτικό ο οποίο διατηρεί μια πιο στενή σχέση. Με, με τα, τα παιδιά, παιδιά και στον οποίο ανοίγονται ίσω πιο εύκολα. Μέτρα περιορισμού κινητών κτλ. δεν είναι δύσκολο να ληφθούν, φαντάζομαι, στα σχολεία. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, νομίζω ότι το πρόβλημα στο οποίο αναφέρεστε έχει να κάνει με, ο... με ομά περιστατικά, τα οποία είναι βεβαίω πολύ σοβαρά και γι' αυτό και όλε οι υπηρεσίε, οι διοικητικέ υπηρεσίε του διοικητικού μηχανισμού τη εκπαίδευση ε, έχουν επιληφθεί προκειμένου ακριβώ να περάσουν τα σωστά μηνύματα και να και να, αν θέλετε να, να διευθετηθούν οι τέτοιες, όποια τέτοια αναστάτωση <Συσίλισμα> μέσα στο, μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία θα προχωρήσει, θα εγκαθεντρηθούν οι αστυνομικοί στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και πότε. Ε, όπως ξέρετε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει ήδη προσλάβει ε, τους πρώτους 400 προχωρεί από όσο ξέρω στην εκπαίδευση των μελών αυτών. Να θυμίσω όμως ότι έχουν ασκηθεί δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίες πρέπει να κρυθούν. Mm -hmm. Δύο προσφυγές σχετικά με τη συνταγματικότητα του συγκεκριμένου αυτού μέτρου. Θα πρέπει λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας να αποφανθεί επί των προσφυγών αυτών για να προχωρήσει και συνεχεία mm -hmm. ολοταχώ η ρύθμιση αυτή. Mm -hmm. Πριν κλείσουμε ε, η αξιολόγηση πώ προχωράει. Ε, Διότι γι' αυτό κατηγορηθήκατε Τζούνο, και στη Βουλή, κατηγορηθήκατε πάρα πολύ κύριε, και ότι δεν θα προχωρήσει. Κύριε Τζούνο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε πάνω από το 98,5% των σχολείων τη χώρα μα που για πρώτη φορά οριζοντίω κάνουν αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση που είναι καθαρά βελτιωτική, η οποία στοχεύει στο να εντοπίζει αδυναμίε από του ίδιου του εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών πώ είναι? 98,5% αυτή τη στιγμή. Ε, 8, ναι, 98,5% 98, το... 98 αυτή τη στιγμή. αυτή τη στιγμή, τα σχολεία τη χώρα, ε, η οποία είναι μια, 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 μια λειτουργία, αν θέλετε, ένα, ένα εργαλείο καθαρά yeah. βελτιωτικού χαρακτήρα. Uh -huh. Θα σα πω ένα παράδειγμα. Έχουμε δώσει κάποιου άξονε εκπαιδευτικού. Πώ θα πάμε με τη σχέση μαθητών-καθηγητών, Πώ πάμε με καινοτόμενε εκπαιδευτικέ μεθόδου. Πάμε με την εξωστρέφεια του σχολείου. Αν κάπου οι εκπαιδευτικοί οι ίδιοι, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, οι εκπαιδευτικοί μα είναι οι πρωταγωνιστές, διαπιστώσουν ότι υπάρχει ένα περιθώριο βελτίωση. Για παράδειγμα, δεν κάνουμε αρκετέ δράσει εξωστρέφεια. Εκεί υπησέρχεται ο μηχανισμό προκειμένου να υποδείξει τρόπου που μπορούν να ενισχύσουν την εξωστρέφεια. Με εράσμου, με άλλα προγράμματα ευρωπαϊκά. Εργαλεία υπάρχουν. Πολλά. Ο σκοπό είναι να, να καταγράψουμε ξεπηθούν. ποια είναι η φυστάμενη κατάσταση και να βρούμε τρόπου να τη βελτιώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μακάλα και ευχαριστούμε πάρα πάμε πολύ.